Καλησπέρα. Όλα έτοιμα. Παιχνίδι T2 Summer League. Bowlers με τους Buster Fathers. Αγωνιστικό χώρο εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Οι Buster Fathers στην δεύτερη τους εμφάνιση στο τουρνουά. Σουγκιά 2, όχι, θα προσποιηθεί. Καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κοσμόπουλος. Θα συνδεθούν με το καλάθι. Διαχειρός Τρίμη. 2-2. Άμεση απάντηση των Bowlers. 4-2. Για να δούμε τους μικρούς, θα τρέξουν ευθυασμό. Thank you.
1-0. Για να δούμε. Πάμε στο εξενούμενο, καταφέρει να περάσουν μπροστά. Δύο, έστωχο. Αφιλέσουν την μπάλα οι Μπόλερς. Παιχνίδι σε 7-4. Πέντε. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Την μπάλα στις 45 μοίρες. Δεν θα του κάνει το χατήρι του Ζορμπάνου, του Πορτογαλί. Γιάνναδε με τον Ερμιτζάκη, την μπάλα στη γωνία. Την μπάλα στο σίδερο. Θα καθαρίσουν την υπόθεση με την κόρη μπάουτ. Την Κυπρεδούχη. Ανοίξουν τη διαφορά στις 5. Πάμε σε ένα time out. 3-15 για το τέλος. 9-4 το σκορ στο φωτεινό πινάκα στο κλειστό των Ελυσίων. Τέλος time out. Οι Μπόλερς πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τα πνευμόνια τους, τα γρήγορα τους πόδια, την αθλητικότητά τους. Εκεί τεχνίζουν να πετύχει νέο καλάθι. 9-6 θα ρίξουν διαφορά στις 3. Τι δώσαν οι ρεύτορα. Διακοπή. Κάπου την έφαγε ο Παύλος. Εκτός φάσης ο Δελμιτζάκης. Thank you.
η άμυνα για τους Father Savgy. Και θα έχουν την ευκαιρία ακόμα και να ισοφαρίσουν. Για να ευστοχίσουν σε τρίποντο. Ερμιτζάκης. Μπάλα χαμηλά. Στον Αμπατζή. Ποιος πέρασε στο παρκέ. Από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του. Στην πρεμιέρα. Στη νύχτα για τους Φάβες. Ερμιτζάκης για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Οι μπόλες θα μαζέψουν. Ερμιτζάκης ζητάει φάουλ. Τίποτα λένε ρεφ. Πάντα στο 9-6 το παιχνίδι. Ζορμπάνος, Ανδρεάδης. Θα πάρει το φάουλ του Ερμιτζάκη. Για τον Μπατζή, για τρεις. Σίδερο η μπάλα. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκάλεπτο. Απατζή, θα στοχίσει. Λοιπόν, το σκούτα.
Fathers έχουν δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από τον Περάκη. Thank you.
ηχογραφικάν οι Fathers και συγκεκριμένα ο Περάκης, το λεγόμενο κινητό screen. Αυτά που έκανε ο Μπατίστ, δηλαδή, όσο ήταν στην Ελλάδα και δεν τους αδύνανε. Το σκορ είναι σε 21-10, στο συν 11 οι Bowlers. Έξω από τη γράμμη των 6.75 στο συν 14 η διαφορά, 24-10. Για να δούμε, θα απαντήσουν οι Fathers. Όχι. Ο Κατσιάς αστόχησε. Προσφέρω και θέαμα. Τα έκαναν σαλάτα στο τελείωμα. Ποδαράκια μου, τελικά θα πω πάλι ο κύριος με το νούμερο 1, ο Μιχάλης Ευανάκος, time out, 4.31 για το τέλος. Bowlers Fathers 26-10, στο συν 16 διαφορά. Στο σκόρερ 26-12. Σε άμυνα ζώνη οι Fathers, νέο σου τριών κόντων. Το rebound από ποιον θα το δοστεί, ο οποίος θα πάρει και το foul. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Εκπληκτικό κόψιμο του Χατζά. Κλείσαν τα φώτα, όχι μόνο εδώ στο κλειστό των Ελυσίων, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Στο αμυντικό πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Κοσμόπουλο. 3 λεπτά για το τέλος, 28-12 διαφορά και πάλι στις 16. Στο Δερμιτζάκι για να μειώσει τη διαφορά. Ο Δερμιτζάκι θα πάρει το φάουλ, ζητάει ένα τεχνικό. Τίποτα δεν είναι.
Λοιπόν, 22-14 το σκορ, 2-18 για το τέλος. Ζορμπάνος. Η μπάλα χαμηλά, δεν θα περάσει. Και πάλι Ζορμπάνος, μαγκάρις για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο, το rebound. Από τον Τσάνταλη, ποιος θυμίζει Αγραβάνη το όλο το παρουσιαστικό και στυλ αγωνιστικό. Για να δω και το στυλ του λίγο. Α, δεν είναι μακριά. Κοσμιά 30-14. Διαφορά στους 16. Οι κόλλες πιέζουν. Ο Μιτζάκης για τρεις. Σίδερο η μπάλα. Και σύμπαμε την κορυμπάουτ. Για να δούμε το Μιτζάκη. Πάει μέχρι μέσα. Υπό την πίεση του αντιπάλου. Υπό πολύ κακή στο υποθέσεις η προσπάθεια την οποία πήρε. Ο Σμούκουλος με το αριστερό. Δεν θα τελειώσει. Ο Στρίς θα μαζέψει. Πάρει και το φόβο του Ζορμπάνο. 1-9 για το τέλος. Για τους πάντες αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι μόνοι 15 πόντοι οι οποίοι έχουν πετύχει δικαιολογούν και την απόσταση που σκορίζει από τους μπόλερς. Ο Γεωργιάδης έξω από τη δεύτερη, 31-15. Κέρδισε ο Σιάννης. Ας το κοστί πρώτη. Ας το κοστί δεύτερη. Σε γωνία,
στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα μειώσει στους 13.
σε γραμμή. Calçà
διαφορά, επαναλαμβάνω, 32-24 το σκορ, 2-50 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ούτε τώρα. Ρίμις δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα του Σπαγκέ. Άνταχτο 24, πάντα μπροστά οι Bullets. Τέλος time out. Σιάννης θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Κολοστή ευκαιρία για τους Fathers να ξεκολλήσουν από το μείον 14. Lathos, stop there.
πίνακα στο κλειστό των Μελισσίων. Μια στροφή πριν το τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, τελευταία στροφή της αναμέτρησης, ενώ που αλύσουν οι δύο ομάδες οριστικά τις διαφορές τους. Από εκεί που οι Πάντερς ήταν κοντά στο να πάνε τη διαφορά ακόμα και στις 9, εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου ο λάθος τους έφερε στο μείον 14, το ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου στο μείον 16 και τώρα κινδυνεύουν να μείνουν πίσω ακόμα και με 18 πόντους. Έτσι είναι το μπάσκετ, μια φάση αρκεί για να τα αλλάξει όλα. Τέλος, 50-28 το σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γεωργιάδης θα μαζέψει στο αμυντικό. Πάνος, πάσα που δεν θα περάσει. Τέλος, 53-28, διαφορά στους 25 πόντους. Τον συμπαίκτη του εδώ σε θέση center 4, σε πρώτο χρόνο θα στοχίσει.
καταλαβέψει την δεύτερη φορά. 53-30. Κανάκος.
Γιάννης. Σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Για δύο. Καρακάσης αστόχησε, ριμπάντ από ποιον, βόλεψε λιγά. Τέσσερα θα είναι το τελικό σκορ της βραδιάς. Οι Young Bowlers θα πάρουν μια δίκαιη νίκη εδώ στο κλειστό των Ελυσίων. Development League Bowlers Basket Fathers 63-34.